krzywistego europejskiego filaru praw społecznych, jako barykady przeciwko populizmowi, które podważają europejską konstrukcję. Κύριε Πρόεδρε, συμμεριζόμαστε απολύτως την άποψη και που εσείς έχετε ότι η διεύρυνση της Ευρώπης πρέπει να γίνει και προς τα κράτη της Βαλκανικής. Είμαστε υπέρ της διεύρυνσης και είμαστε υπέρ κατά συνέπεια της ένταξης των χωρών της Βαλκανικής που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακόμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως εδώ υπάρχει μια απαραίτητη προϋπόθεση που είμαι βέβαιος ότι και εσείς συμμερίζεστε, ότι αυτό μπορεί να γίνει μόνο πάνω στη βάση του πλήρου σεβασμού του διεθνούς δικαίου και βεβαίως της Ευρωπαϊκής Ένωμης Τάξης, επομένως και του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου. Και εδώ, πριν κλείσω αυτήν την χαιρετιστήρια παρέμβασή μου προς εσάς, θα ήθελα να σας εκθέσω ορισμένες θέσεις πάνω στο ζήτημα της διεύρυνσης αυτής που ξέρω ότι και εσάς σας ενδιαφέρει απολύτως. W tym czysto europejskim kontekście Grecja zajmuje się tematem rozszerzenia Unii Europejskiej i chciałaby, żeby do Unii Europejskiej dołączyły również inne bałkańskie kraje. Jednakże powinny spełnić one podstawowe warunki i powodzenie tego przystąpienia może nastąpić tylko po spełnieniu tych warunków. Chciałbym je panu tutaj przedstawić i przedstawić również στανοβίσκα Γκρέτσι, κτούρεσον νιεσμιένενα. Πριν απ' όλα ξεκινάω από το Κυπριακό, το οποίο δεν είναι Έλληνο-Κυπριακό ζήτημα. Είναι διεθνές και είναι κυρίως ευρωπαϊκό ζήτημα, γιατί αφορά την έννοια της κυριαρχίας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα στηρίζει την προσπάθεια για την ταχεία επίλυση του Κυπριακού πάνω στη βάση μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης. Αλλά κύριε Πρόεδρε, λύση δεν μπορεί να υπάρξει παρά μόνο στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού δικαίου. Και το ευρωπαϊκό δίκαιο, όπως είναι γνωστό, ιδίως το άρθρο 4 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν αποδέχεται κράτη με μειωμένη κυριαρχία. Επομένως, οποιαδήποτε λύση του Κυπριακού δεν μπορεί να εμπεριέχει ρήτρες που αφορούν την παρουσία στρατευμάτων κατοχής και εγγύησης τρίτων. Διότι πέραν του ότι αυτό παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και το ευρωπαϊκό κεκτημένο, κύριε Πρόεδρε, θα αποτελούσε ένα προηγούμενο, στην κυριολεξία, καταστροφικό για την Ευρώπη. Και εσείς στην Πολωνία αντιλαμβάνεστε πολύ καλά τι σημαίνει ένα τέτοιο προηγούμενο και είμαι βέβαιος ότι συμμερίζεστε επίσης αυτή τη θέση για την θωράκιση της κυριαρχίας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Przede wszystkim chodzi o konflikt na Cyprze, który nie jest tylko konfliktem grecko-cypryjskim, ale przede wszystkim międzynarodowym i europejskim i musi być jak najszybciej rozwiązany. Ale w sposób odpowiedni dla kraju, który jest pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. A takim jest Cypr. Międzynarodowe prawo, a szczególnie prawo europejskie, artykuł 4, nie tolerują państwa członkowskiego ze zmieszaną suwerennością, jakim w tej chwili jest Cypr, ponieważ są na nim wojska okupacyjne i gwarancje państw trzecich. Również wy Polacy macie pełną świadomość tego, jak bardzo katastroficznym precedensem dla Unii Europejskiej byłoby istnienie kraju członkowskiego, na którego suwerenność wpływają lub nawet częściowo ją tworzą państwa trzecie. Εμείς οι Έλληνες, η Ελλάδα, στηρίζει την ευρωπαϊκή προοπτική της φίλης Τουρκίας. Αλλά είναι σαφές ότι αυτή η ευρωπαϊκή πορεία προϋποθέτει το σεβασμό εκ μέρους της Τουρκίας του συνόλου του διεθνούς δικαίου και επίσης του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Στο πλαίσιο δε του διεθνούς δικαίου, ιδίως της συνθήκης της Λοζάνης, αλλά και του δικαίου της θάλασσας. Ιδίως δε σε ό,τι αφορά την συνθήκη της Λοζάνης, τονίζω ότι αυτή η προϋπόθεση τίθεται από εμάς, γιατί στο πλαίσιο επίσης της συνθήκης αυτής, η Ελλάδα δεν φυλάσσει μόνο τα δικά της σύνορα, αλλά και τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στηρίζουμε επίσης την ευρωπαϊκή προοπτική της γειτονικής μας και φίλης χώρας της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Αλλά και αυτή πρέπει να σέβεται την ιστορία και το διεθνές δίκαιο. Όταν δεν χρησιμοποιεί ονόματα τα οποία όχι μόνο παραβιάζουν, παραχαράσουν θα έλεγα την ιστορία, αλλά ταυτοχρόνως αποπνέουν αλυτρωτισμό, αυτό παραβιάζει το ευρωπαϊκό κεκτημένο που προϋποθέτει πλήρη σεβασμό του στάτους των συνόρων και είμαστε επίσης εμείς που στηρίζουμε την ευρωπαϊκή προοπτική της φίλης γείτονος Αλβανίας, αλλά και αυτή
οφείλει να σέβεται το ευρωπαϊκό κεκτημένο, το διεθνές δίκαιο, άρα τα δικαιώματα του ανθρώπου, και με συμπεριφορές οι οποίες θίγουν τα δικαιώματα της μειονότητας ή παραδείγματος χάρη θεμελιώδη δικαιώματα όπως είναι το δικαίωμα στην ιδιοκτησία, δεν είμαστε εμείς, αλλά εκείνη η οποία θέτει εμπόδια στην ευρωπαϊκή της πορεία. Wspieramy europejską przyszłość przyjaznego nam państwa, jakim jest Turcja, ale również ona powinna szanować całość międzynarodowego i europejskiego prawa, w tym również prawa morskiego i traktatu lozańskiego, ponieważ traktat lozański jest tym, który określa również nie tylko granice Grecji, ale również powierzchnię i suwerenność całej Unii Europejskiej. Wspieramy również europejską przyszłość byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii. Jednakże upór z jej strony, z jakim chce używać swojej nazwy, fałszuje historię i pośrednio kwestionuje status quo granic i jest bezpośrednio sprzeczny z prawem europejskim i dorobkiem Europy, a także podważa europejską perspektywę. Koniec, wspieramy również europejską przyszłość Albanii. Jednakże regularne z jej strony naruszenia najważniejszej zasady międzynarodowego europejskiego prawa, jakim jest fundamentalne prawo człowieka, czego głównymi przykładami są prawa mniejszości, które są gwałcone w Albanii, jeżeli chodzi o posiadanie własności, również podważa jej europejską perspektywę. Με αυτές τις σκέψεις, κύριε Πρόεδρε, καλωσορίζω στην Αθήνα και είμαι βέβαιος ότι αυτή η επίσκεψή σας θα μας κάνει να μοιραστούμε κοινές απόψεις για τη μεγάλη ευρωπαϊκή μας οικογένεια. Να αγωνιστούμε από κοινού οι δύο λαοί μας, οι δύο χώρες μας, ώστε το ευρωπαϊκό οικοδόμημα να αποκτήσει την οντότητα εκείνη που ταιριάζει στην Ευρώπη, η οποία πρέπει να παίξει τον πλανητικό ρόλο που τόνισα προηγουμένως. Το ρόλο που της αναλογεί και της αρμόζει. Και πάλι καλωσορίσατε. Jeszcze raz witam Pana w Atenach. Jestem pewien, że mając wspólne stanowiska i wspólną wizję o naszej europejskiej rodzinie, nasze narody mogą w sposób zdecydowany przyczynić się do zjednoczenia Europy i umocnić pozycję Unii Europejskiej na świecie, tak jak powinno to nastąpić. Dziękuję bardzo. Ekscelencjo, Panie Prezydencie, bardzo serdecznie dziękuję za bardzo ciepłe i niezwykle sympatyczne przyjęcie tutaj w Atenach. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ θερμά για την ιδιαίτερα εγκάρδια υποδοχή που μου επιφυλάξατε στην Αθήνα. Bardzo się cieszę, jestem ogromnie zaszczycony, że mogę odwiedzić Grecję jako prezydent Rzeczypospolitej po raz pierwszy odwiedzający tutaj ten kraj od 17 lat. Είναι ιδιαίτερη τιμή που μπορώ να επισκεφτώ την Ελλάδα ως πρόεδρος της Πολωνικής Δημοκρατίας μετά από 17 χρόνια. Mam nadzieję, panie prezydencie, że ta wizyta i też wizyta pana prezydenta w Warszawie, bo serdecznie zapraszam, przyczynią się do intensyfikacji naszych wzajemnych relacji. Ευελπιστώ επίσης ότι αυτή η επίσκεψη, καθώς η επίσκεψή σας, διότι σας προσκαλώ πάρα πολύ θερμά να επισκεφτείτε τη χώρα μου, θα εντατικοποιήσει τις αμοιβές μας σχέσεις. Na wstępie jeszcze raz bardzo proszę, żeby pan prezydent przyjął moje głębokie kondolencje w związku z tragedią, do jakiej doszło w Attyce. Αρχικά θα ήθελα να σας ζητήσω να δεχτείτε τα συλληπιτήριά μου για την τραγωδία που έπληξε την Ελλάδα στο τελευταίο διάστημα. Ale nawiązując do słów pana prezydenta, jestem przekonany, że współdziałając ze sobą Polska i Grecja są w stanie odbudowywać silną Unię Europejską. Είμαι πεπισμένος, αναφερόμενος στα λόγια σας, κύριε Πρόεδρε, ότι η συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών μας είναι σε θέση να ενισχύσει την ανάπτυξη της Ευρώπης. Unię Europejską, która według naszego spojrzenia powinna być Unią Wolnych Narodów i Równych Państw. Μια Ευρωπαϊκή Ένωση που σύμφωνα με το όραμά μας είναι μια ενότητα, μια κοινότητα ελεύθερων χωρών. A przede wszystkim Unią, w której obywatele mają głębokie poczucie istnienia zasad demokratycznych i wpływu na otaczającą ich rzeczywistość. Μια Ευρωπαϊκή Ένωση όπου οι πολίτες νιώθουν ότι έχουν επιρροή πάνω στην πολιτική δημοκρατία, καθώς επίσης και στις εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα. Dzisiaj Unia rzeczywiście jest dotknięta przez wiele kryzysów. Σήμερα η ΕΕ πλήττεται από πολλές κρίσεις. Jestem przekonany, że kryzys gospodarczy udaje nam się pokonywać. Είμαι πεπισμένος ότι η οικονομική κρίση σύντομα θα επιληφθεί. Ale jesteśmy w tej chwili dotknięci niewątpliwym kryzysem, którym dla Unii Europejskiej jest Brexit.
Όμως η ΕΕ αντιμετωπίζει πάρα πολύ μεγάλες προκλήσεις, όπως είναι το Brexit. Αλλά ja bym bardziej nazwał Brexit próbą nawet niż kryzysem. Έλεγα ότι το Brexit είναι μια δοκιμή, μια δοκιμασία που καλούμαστε να περάσουμε. Bo można spojrzeć na tą na Brexit i od strony negatywnej, ale też można spojrzeć na niego od strony pozytywnej. Μπορεί να αντιληφθεί κανείς το Brexit υπό την θετική, αλλά και την υπό την αρνητική, αλλά και τη θετική του πτυχή. Od strony negatywnej rzeczywiście wywołuje pewien stan kryzysowy w Unii Europejskiej. Όσο αφορά την αρνητική πτυχή, προκαλεί κάποιες Unia Europejska jest organizmem żywym. Η θετική πτυχή δοκιμή, η οποία θα μας επιτρέψει να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να ανταπεξέλθει σε αυτές τις προκλήσεις. Brytyjczycy, jak wszyscy obywatele państw unijnych, mają prawo powiedzieć dziękujemy bardzo, chcemy opuścić Unię Europejską. Οι Βρετανοί ως Ευρωπαίοι πολίτες έχουν το δικαίωμα να δηλώσουν ότι θέλουν να εγκαταλείψουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ale ten fakt nie może nam odebrać naszej podstawowej wizji, jaką jest rozwijanie Unii Europejskiej i budowanie jej jako silnego, konkurencyjnego organizmu w skali światowej. A w tomu to gigonus de Borina mas epitrepsi na mi vlepmo tin Evropaiki Enosi os ena antagonistiko eteros sto evropaiko plesio. A to oznacza, przynajmniej w moim rozumieniu, że Unia Europejska musi pozostawiać otwarte drzwi. Και κατά την άποψή μου αυτό σημαίνει ότι η ΕΕ πρέπει να αφήνει ανοιχτές τις θύρες της. Pan prezydent wspominał o krajach aspirujących do Unii Europejskiej, chociażby krajach bałkańskich. Αναφερθήκατε, κύριε Πρόεδρε, στις χώρες που φιλοδοξούν να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως τα Βαλκανικά κράτη. My uważamy, że właśnie także dla nich drzwi Unii Europejskiej powinny pozostawać otwarte i powinna być cały czas zachęta. Spełniajcie warunki i przystępujcie do Unii. Πιστεύουμε ότι για τις χώρες αυτές η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι μια ανοιχτή πρόπτικη και οι πύλες της να παραμένουν ανοιχτές, δίνοντας μεγάλη παρακίνηση ώστε να εκπληρώνουν τις ενταξιακές προϋποθέσεις. Pan prezydent mówił o Albanii, pan prezydent mówił o byłej Jugosławiańskiej Republice Macedonii i tak dla nich te drzwi powinny pozostawać otwarte. Αναφερθήκατε, κύριε Πρόεδρε, στην Αλβανία, στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Για τις χώρες οι πύλες πρέπει να παραμείνουν ανοιχτές. Αλλά οczywiście warunki przynależności do Unii muszą zostać najpierw spełnione. Πράγματι όμως οι προϋποθέσεις ένταξης πρωτού πρέπει να εκπληρωθούν. To oznacza walkę z korupcją, to oznacza walkę z przestępczością zorganizowaną, to oznacza reformy wymiaru sprawiedliwości, to oznacza wreszcie przestrzeganie praw człowieka. Αυτό προϋποθέτει την καταπολέμηση της διαφθοράς, την καταπολέμηση της εγκληματικότητας, μεταρρυθμίσεις δικαίου και σεβασμού στα ανθρώπινα δικαιώματα. Musimy ich do tego mobilizować i przekonywać, że warto dokonywać tych zmian po to, żeby właśnie do Unii Europejskiej wejść. Πρέπει να παρακινούμε αυτές τις χώρες και να τους πείθουμε ότι οι αλλαγές αυτές θα τις οδηγήσουν σε μια ευρωπαϊκή προοπτική. Panie prezydencie, ja chciałem bardzo serdecznie podziękować za wsparcie ze strony Grecji dla naszej obecności w Radzie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych na lata 2018-2019. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για τη συμπαράσταση που παρήχατε όσο αφορά τις προσπάθειες της Πολωνίας να καταστεί μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου, του Συμβουλίου Ασφαλείας για τέτη 2018-2019. Pan prezydent wspominał też o wielu sytuacjach kryzysowych, które są w otaczającym nas świecie. Επίσης, κύριε Πρόεδρε, αναφερθήκατε σε καταστάσεις κρίσης που βρίσκονται στο ευρωπαϊκό περιβάλλον. Mogę zaręczyć jako przedstawiciel Polski, że będąc w Radzie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych będziemy się starali w sposób rozumny do rozwiązania tych kryzysów. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω, κύριε Πρόεδρε, ότι ως εκπρόσωπος της Πολωνίας, η οποία θα αναλάβει μέλος του Συμβουλίου Ασφάλειας. Σύνεση θα υλοποιούμε αυτούς τους στόχους. Το πρόβλημα rzeczywiście cypryjski, το πρόβλημα μακεδονιακό, το πρόβλημα także i turecki. Αναφέρομαι στο κυπριακό πρόβλημα, στο πρόβλημα της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας, όπως επίσης και στο πρόβλημα άλλων χωρών. Oczywiście związane z kryzysem na Bliskim Wschodzie.
Επίση η κρίση στη Μέση Ανατολή έπεσε σε αυτό. Tych zadań rzeczywiście w przestrzeni międzynarodowej jest bardzo wiele. Αυτά τα καθήκοντα που προκύπτουν στο ευρωπαϊκό πλαίσιο είναι πάρα πολλά. Ale bardzo się cieszę, że mogę się spotkać z panem prezydentem, będę się zapoznać z pańskim punktem widzenia i z grecką oceną tej sytuacji. Χαίρομαι που μπορώ να σας συναντήσω, να γνωρίσω τη δική σας την τοποθέτηση, όπως και την τοποθέτηση ολόκληρου του ελληνικού λαού. Z punktu widzenia tego ważnego zadania, jakie obejmiemy właśnie my jako Polska od stycznia przyszłego roku, wiedza na ten temat, jaki jest grecki punkt widzenia na te kwestie, jest dla nas bardzo ważna. Αυτό το σημαντικό γεγονός που θα σηματοδοτήσει, θα σηματοδοτηθεί από τον Ιανουάριο του 2018 θα μας επιτρέψει να αποκτήσουμε γνώσεις για την ελληνική τοποθέτηση και να τη χειριστούμε ανάλογα. Dlatego jeszcze raz bardzo serdecznie panu prezydentowi dziękuję za zaproszenie i za możliwość odbycia tej wizyty w Atenach. Panie, μια φορά σας ευχαριστώ πάρα πολύ θερμά για την πρόσκλησή σας και τη δυνατότητα που μου δίνετε να επισκεφτώ τη χώρα σας. Και πάλι ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αποδέχομαι με μεγάλη ευχαρίστηση την πρόσκληση, την ευγενική πρόσκληση να επισκεφτώ την Πολωνία και θέλω να σας πω κάτι. Είμαι περήφανος που οι δύο λαοί μας, το ίδιο και εσείς πρέπει να είστε περήφανοι, δίνουν τη μάχη τους μέσα στην Ευρώπη με πολλές δυσκολίες, γιατί εμείς είμαστε πραγματικοί Ευρωπαίοι. Άλλα κράτη, χωρίς να αντιμετωπίσουν δυσκολίες, μιας και αναφέρατε το Brexit, επιλέγουν το δρόμο της εξόδου από την Ευρώπη. Ίσως γιατί η Ευρώπη δεν τους φαίνεται ελκυστική. Εμείς μένουμε μέσα στην Ευρώπη και αγωνιζόμαστε για την Ευρώπη, γιατί είμαστε πραγματικοί Ευρωπαίοι και δεν ταξιδεύουμε με σημαίες ευκαιρίες. Αυτό είναι προς τιμήν και των δύο λαών μας και νομίζω θα το επιβεβαιώσουμε και σήμερα το βράδυ, αλλά και όταν θα έρθω στην Πολωνία για το ταξίδι το οποίο σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Bardzo panu dziękuję za zaproszenie, które już przyjąłem i chciałbym jeszcze powiedzieć o tym, że jestem bardzo dumny ze swojego kraju, ale również z polskiego narodu, ponieważ my jesteśmy prawdziwymi Europejczykami, którzy walczą o Europę i którzy w niej pozostają bez względu na trudności, które mogą wyniknąć i które walczą o to, żeby w niej pozostać. I jestem pewien, że w ciągu tych kilku dni pobytu tutaj pana to zostanie, upewnimy się w tym wszystkim i dziękuję bardzo. Panie prezydencie, bardzo dziękuję za te słowa i też jestem przekonany, że ta wizyta tchnie nowego ducha w relacje pomiędzy naszymi krajami i pozwoli nam rzeczywiście podyskutować na temat tego spojrzenia na przyszłość Unii Europejskiej. Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ θερμά για τα λόγια σας. Πιστεύω ότι αυτή η επίσκεψη θα δώσει νέο πνεύμα, θα εμπνεύσει, θα μας εμφυσίσει ένα νέο πνεύμα και η συζήτηση θα επιτρέψει να γνωρίσουμε καλύτερα ο ένας τον άλλο. Ακούσαμε τις πρώτες. Συνδεθεί απευθείας με την Προεδρία της Δημοκρατίας, γιατί είμαστε ΕΡΤ και είμαστε πάρα